Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Επιστρέψαμε κοντά σας, είπαμε ότι θα πάμε βόλτα σε αυτό το μέρος και η βόλτα μας θα γίνει με οδηγό ένα πάρα πολύ ωραίο φωτογραφικό λεύκωμα. Θα πάμε μέχρι τα Χανιά και ένα χωριό, ένα οικισμό που εγώ προσωπικά το αγνοούσα. Μέχρι που πήρα στα χέρια μου αυτό εδώ το βιβλίο, «Καλημέρα Πευκή», ο τίτλος του. Ανοίγοντας αυτό το υπέροχο λεύκωμα, ανακαλύψαμε φωτογραφίες ανθρώπων που δεν γεννήθηκαν σε αυτό το νησί, αλλά αγάπησαν την Κρήτη σαν να είναι ο δικός τους τόπος, ζουν εκεί και αγάπησαν και τους ανθρώπους του χωριού που τους αγκάλιασαν σαν να είναι η δική τους οικογένεια. Να τους συστήσουμε. Ναι, γιατί είναι εδώ, μας κάνουν την τιμή και ήρθαν στην εκπομπή. Αυτό το υπέροχο βιβλίο των εκδόσεων Μίστης παρουσιάζεται αύριο στο Ηράκλειο, στο βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης. Και παρουσιάζεται και με πολλές εκπλήξεις ενδιάμεσα, θα σας τα πούμε αυτά στην πορεία. Λοιπόν, εγώ θα συστήσω την καλεσμένη και εσύ τον καλεσμένο. Θα πω λοιπόν ένα καλό μεσημέρι στην Κορίνε Φαλαγκάρη. Σωστά το λέω? Ναι, πολύ ωραία. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστούμε. Εγώ θα σε λέω Κορίνα. Ναι. Θα σε βαφτίσω στα ελληνικά. Η Κορίνα δεν είναι από την Ελλάδα, είναι από την Ολλανδία, αλλά αγάπησε τον τόπο μας και έχει μείνει εδώ μόνιμα εδώ και αρκετά χρόνια. Θα μας πει την ιστορία της στη συνέχεια, έχει πολύ ενδιαφέρον. Και θέλω να μας συστήσει και τον καλεσμένο. Τώρα θα καταλάβετε γιατί μου το ζητάει αυτό, γιατί τον καλεσμένο μας, που είναι πολύ γλυκός άνθρωπος, το λένε Hank. Σωστό. Μπράβο. Ως τώρα. Βάντε γάτε. Βάντε βάλα. Α, δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Hey. Θα λέμε σκέτο χέ, hey, για να συνεννοούμαστε. Yeah. Καλώς μας ήρθατε. Σας περιμέναμε πάρα πολύ καιρό από την πρώτη στιγμή που πήραμε το βιβλίο στα χέρια μας. Και πριν πάμε στο βιβλίο, έχει πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε την προσωπική σας ιστορία. Πώς βρεθήκατε στην Κρήτη και τι αγαπήσατε στον τόπο μας και αποφασίσατε η μεν Κορίνα να μένει μόνιμα εδώ, ο δε Χένκ να μοιράσει τη ζωή του ανάμεσα στην Ολλανδία και στην Κρήτη. Κορίνα. Η πρώτη φορά που ήρθα στην Κρήτη ήταν πριν πολλά χρόνια, 1986, πάρα πολλά χρόνια. Τότε όμως δεν έμενε και πολύ. Πήγα, επειδή ήταν και Αύγουστος και δεν ήξερα ότι Αύγουστος δεν είναι τώρα ο καλύτερος μήνας, και έφυγα σχεδόν αμέσως. Και πήγα σε άλλα νησιά, μικρά-μικρά, με Σύμι, Ανάφη, Καστολόριζο κτλ. Και μ' άρεσε όμως πάρα πολύ αμέσως η Ελλάδα. Και γνωριστήκαμε με κάποιους Έλληνες στην Ανάφη και τους ρώτησα στην επιστροφή, έχω μερικές μέρες στην Κρήτη, πού να πάω, πού είναι όμορφο. Και μου είπαν Σούγια. Στη Σούγια, στα Χανιά. Ναι, στα Χανιά, 60 χιλιόμετρα περίπου κάτω, νοτιά, στα νοτιά. Και πήγα εκεί και αμέσως μου άρεσε πάρα πολύ. Και από εκεί και πέρα πολλές φορές πήγα εκεί. Δεν είχα σκοπό από την αρχή να μείνω, δεν είναι καθόλου έτσι. Αλλά γνωριστήκαμε μετά από μερικά χρόνια με τον άντρα μου. Ερωτευτήκαμε. Και έμενα εκεί. Ο άντρας σου είναι Χανιώτης. Ναι. Και μένει στη Σούγια. Και μένουμε στη Σούγια πάντα. Πες μας τώρα που είναι το, η Πευκή, το χωριό. Εδώ. Αυτό, εντάξει, υπάρχει κοντά στη Σούγια, υπάρχει στη θάλασσα κοντά ένα κομμάτι το οποίο το λένε Πευκή. Όμως εκεί δεν έχει ούτε σπίτια, δεν έχει τίποτα, αλλά το όνομα υπάρχει. Και μου άρεσε από την αρχή που το άκουσα. Και το συνδύασες. Ακριβώς. Αλλά δεν είναι δηλαδή έτσι ότι αυτό το χωριό υπάρχει εκεί που μένουμε εμείς. Υπάρχει στο μυαλό σας, στη φαντασία σας. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τι είναι αυτό που σας αρέσει στην Κρήτη, τι είναι αυτό που... Να μας πει και ο Χένκ τη δική του ιστορία, την προσωπική. Έχει πολύ πολύ ενδιαφέρον. Πώς, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πότε ήρθες στην Κρήτη και πώς αποφάσισες να έρχεσαι συχνά? Ναι. Τις 1999. Λες εσύ, ναι, μεταφράζω. Ευχαριστώ. Και είχαμε την επέτειο του γάμου, 25η χρονιά.
25 χρόνια παντρεμένος. Ήρωας. Έξω είναι η σύζυγος προς ηλικίες. Τότε. Τώρα σχεδόν 40. Μια ζωή. Πήρα άδεια από την δουλειά μου για 10 εβδομάδες. Αχώρωσε 2 εισιτήρια για την Κρήτη. Και πήγαμε από το κάτω Σάκρος με ένα σακίδιο. Ταξιδεύαμε ως την Δυτική Κρήτη. Και φτάσαμε μετά 4 εβδομάδες στην περιοχή του Πευκίου. Αλλά δεν υπάρχει τότε, δεν υπήρχε τότε. Και εκεί περπατούσαμε στα βουνά και η γυναίκα μου έβλεπε ένα ωραίο, όμορφο τοπίο, είπε, εδώ θέλω να σήσω. Και αυτή είναι Ολλανδέζα. Τι να κάνω. Και αγοράσαμε χωράφια, φτιάχνουμε ένα σπίτι και από τότε μένουμε εκεί, στην αρχή 10 εβδομάδες κάθε χρόνο, αλλά τώρα πήρε σύνταξη και μένουμε εδώ 5 μήνες κάθε χρόνο. Το χειμώνα, το καλοκαίρι, είναι σε ένα μικρό χωριό και οι άνθρωποι μιλάνε καθαρά κριτικά. Τους καταλαβαίνεις? Εύκολη γλώσσα. Και γιατί μου είπες εμένα να μην σου μιλάω κριτικά? Μου λέει, θα μιλάς αργά. Ναι. Καθαρά, όχι κριτικά. Ελληνικά καταλαβαίνω καλά, αλλά τα κριτικά είναι δύσκολη ακόμα. Ακόμα και για μας. Εμείς οι νεότεροι πολλές φορές ακούμε μία λέξη και λέμε, ντάπες μωρέ. Ή ντάπες. Υπάρχουν 12 λέξεις σε ένα πέτρα. Το μυστικό για να είσαι 40 χρόνια παντρεμένος με την ίδια γυναίκα είναι να κάνεις ό,τι σου λέει. Ρωτάω γιατί σου είπε, εδώ θα ήθελα να ζήσω και αγόρασες οικόπεδο, έχτισες σπίτι. Και είμαστε ακόμα μαζί. Μπράβο. Άρα, αυτό είναι το μυστικό. Σημειώστε το. Σε σένα, Χένκ, τι αρέσει εδώ στην Κρήτη? Τι σου αρέσει, τι είναι αυτό που αγαπάς? Στην αρχή ήταν βεβαίως την φύση, όχι τις παραλίες, είμαστε από την φύση, από τα βουνά, η φιλοξενία. Αλλά μετά, εγώ μου άρεσε πολύ η καθημερινή ζωή. Η απλότητα της καθημερινής ζωής εδώ. Είναι μεγάλη διαφορά με το τόπο μας. Με την Ολλανδία, με την Γερμανία, με αυτό. Ναι. Το φως, ο ήλιος, το κλίμα. Ναι, γι' αυτό βγάζω φωτογραφίες. Το φως είναι θαυμάζια, είναι απίστευτο. Και αλλάζει όλο τον χρόνο και όλη τη μέρα. Είναι φανταστικό. Βέβαια, όταν ένας Έλληνας μας ρωτάει γιατί, πώς διάλεξες να μένεις εδώ, ψιλοπεριμένει να πούμε εμείς για το κλίμα. Αλλά, όπως φανταστείς, δεν θα πάρεις, νομίζω τουλάχιστον, δεν θα πάρεις εύκολη απόφαση να μένεις σε άλλο τόπο και να αλλάξεις όλη την ζωή σου μόνο και μόνο για τον ήλιο. Δεν το κάνει. Νομίζω ότι δεν το κάνεις εύκολα. Για ποιο άλλο λόγο το κάνεις? Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ παραπάνω. Δηλαδή, εγώ, όπως ο Χένκ το λέει, η αγάπη για την φύση, αλλά βέβαια και για τους ανθρώπους, οπωσδήποτε. Επειδή όσο και όμορφη να είναι μια χώρα, ένας τόπος, αν οι άνθρωποι δεν σου αρέσουν, δεν μπορείς να μείνεις. Αυτό είναι η ψυχή του τόπου. Ακριβώς. Με αυτούς έρχεσαι σε επαφή. Ωραία και τα δέντρα, ωραία τα βουνά, ωραίο το φως, αλλά δεν λένε καλημέρα. Δεν είναι καλημέρα. Δεν λένε καλημέρα. Σας αγκάλιασαν από την αρχή που ήρθατε οι κάτοικοι, όπου πήγατε, όπου βρεθήκατε και όπου επιλέξατε να ζήσετε? Ή είμαστε φιλόξενοι? Ναι. Νομίζω, ναι. Εντάξει, από την καρδιά. Εξαρτάται βέβαια, όπως νομίζω αυτό είναι σχεδόν παντού έτσι. Αν κρύβεις μέσα στο σπίτι σου και δεν μιλάς με τον κόσμο και δεν προσπαθείς να βρεις τρόπο να τους μιλήσεις κτλ. Πώς να σε αγκαλιάζουν?
Θα είσαι πάντα ο ξένος. Αλλά, ναι, πάντα. Ούτε σε αυτό τώρα νομίζω ότι και, μέχρι, και μια ζωή να μένουμε εδώ, θα είμαστε ξένοι. Αλλά αυτός που έρχεται από την Αθήνα ή από ένα άλλο νησί, και Έλληνας να είναι, ξένος είναι κάπως, με κάποιο τρόπο. Αλλά μπορείς να το αλλάξεις, δηλαδή μπορείς να βρεις και να έρχεσαι σε μια αληθινή επαφή, αναλόγως πώς μιλάς και τι ψάχνεις. Να μου μιλήσετε και για τις ιστορίες. Ο Χένκ έχει κάνει τη φωτογράφηση και βλέπετε και δείγμα της δουλειάς στις οθόνες μας όση ώρα συζητάμε. Και η Κορίνα έχει γράψει πολύ ωραίες ιστορίες που ακολουθούν, που συντροφεύουν τις φωτογραφίες. Οι ήρωες, οι πρωταγωνιστές, είναι πραγματικά πρόσωπα ή είναι πάλι της φαντασίας σου? Αυτό είναι ένα μίξ, να πεις. Δεν είναι σε καμία περίπτωση έτσι ότι... να δώσω ένα παράδειγμα, όταν μιλάω εγώ για μία χείρα που φτιάχνει χυλοπίτες για το γιο της και βλέπεις έπειτα τη φωτογραφία από μία κυρία που φτιάχνει χυλοπίτες, δεν είναι αυτή η κυρία. Ούτε χείρα δεν είναι, ούτε γιο δεν έχει που μένει αλλού κτλ. Μα να μας τα λες αυτά, γιατί εγώ κάθομαι και κλαίω όταν τα διαβάζω. Έπρεπε να πεις ότι δεν είναι 100% είναι όμως το... Ιστορίες που έχεις ακούσει είναι πράγματα που βλέπεις γύρω-γύρω σου. Mm-hmm. Είναι μερικές ιστορίες από μερικές κυρίες κτλ. Και μπορείς να το φτιάχνεις, έτσι το έκανα, δηλαδή έφτιαχνα μία ιστορία. Έβλεπες πρώτα τη φωτογραφία που είχε πάρει, ας πούμε, ο Χένκ, και από εκεί είχες την έμπνευση για την ιστορία ή του έλεγες, θέλω να μου κάνεις μία τέτοια φωτογράφηση? Αναλόγως. Υπήρχαν μερικές φωτογραφίες πριν τις ιστορίες και μετά έγραψα εγώ ιστορίες, υπάρχουν, αλλά και το αντίθετο, mm-hmm. που υπήρχε πρώτη η ιστορία και ο Χένκ μετά έκανε τις φωτογραφίες. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς οι δύο πώς γνωριστήκατε και αποφασίσατε να δουλέψετε μαζί για αυτό το υπέροχο λεύκομα? Είναι απλή. Η Κορίν ήταν η δασκάλη μου στην Κρήτη για τα ελληνικά και αυτό γνωρίζουμε εμείς καλά. Φωτογραφίες τραβούσες πάντα, ήταν χόμπι, δουλειά? Όταν ήμουν 5 χρονών, είμαστε μαζί με ο πατέρας μου. Αυτός ήταν ένα καλός φωτογράφος, μαζί στο σκοτεινό θάλαμο. Mm-hmm. Και από τότε η θαυμασία της φωτογραφίας δεν έφυγε ποτέ από μένα. Και ήμουν δερματολόγος και έβγαζα πολλές φωτογραφίες από την δουλειά. Και τώρα έχω το καιρό να κάνω φωτογραφίες από κάτι άλλο. Mm-hmm. Ωραία. Συνήθως τι σου αρέσει να φωτογραφίζεις, ανθρώπους, τοπία? Ναι, όλα τα πράγματα. Όταν υπάρχει φως και όταν υπάρχει κίνηση, με ενδιαφέρον. Ναι, ναι. Όλα. Όλα. Κορίνα, εσύ με τι ασχολείσαι τώρα? Γιατί ο Χένκ μας είπε ήταν γιατρός, τώρα έχει πάρει τη σύνταξή του και απολαμβάνει τη ζωή του και την σύζυγό του. Μετά από τόσα χρόνια, αγάπη μου. Εγώ είμαι δασκάλα και εκεί που ζούμε κάνω μαθήματα για τα παιδιά που είναι, για μένα είναι πάρα πολύ ωραία. Μαθαίνεις τη γλώσσα? Ναι, αγγλικά και γερμανικά. Αυτό σπούδαζα. Mm-hmm. Και είναι για μένα πολύ ωραία που μπορώ να κάνω στο χώρο μου το μάθημα, αλλά νομίζω ότι και για τα παιδάκια είναι κάτι πολύ ωραίο, επειδή αν δεν υπήρχε αυτό το, να το πούμε, φροντιστήριο, ήταν πολύ δύσκολο για τα παιδιά για να μάθουν μία γλώσσα. Δεν έχει στόχο εκεί στην περιοχή. Είναι πολύ μακριά. Είναι, mm-hmm. είναι πολύ μακριά. Και ούτως ή άλλως τα παιδιά πρέπει να πάνε στο σχολείο μακριά με το λεωφορείο κτλ. Και μετά άλλη μία φορά να το κάνουν για να μάθουν τη γλώσσα είναι πολύ δύσκολο. Μένετε και οι δύο στην περιοχή της Σούγιας? Εγώ στη Σούγια, Σούγια και... Έχω στα βουνά, το υψόμετρο, το χωριό. Λιβάδα του λένε, λιβάδα. 600 μέτρα. Και εκεί υπάρχουν πολλά χωριά, όχι με πολλοί άνθρωποι, αλλά
Έχει ζωή. Τι κάνετε με τη σύζυγό σου όταν έρχεσαι στην Κρήτη, πώς περνάτε την ημέρα σας? Θέλεις να ξέρεις? Ναι, θα μου πεις αυτά που λέγονται. Η γυναίκα μου είναι καλλιτέχνης και έχει ένα ωραίο εργαστάσιο εδώ. Εργαστήριο. Εργαστάσιο και εργαστήριο. Και φτιάχνει χλιπτά από πύλινο. Πυλό. Κεραμικά. Και τα πάρουμε στην Ολλανδία και εκεί πουλούν τα χλιπτά. Ωραία. Η γυναίκα σου κάνει γλυπτά. Εσύ? Φωτογραφία. Φωτογραφία. Ναι. Ασχολείται με φωτογραφίες, νομίζω, 5 μοίρες κάτω από την εβδομάδα. Και τις άλλες δύο, όταν θα πάτε βόλτα, τι θα κάνετε? Ναι. Το απόγευμα πάντα πάμε με το ποδήλατο. Εμείς έχουμε mountain bike, τα δυο μας, και πάμε γύρω-γύρω, στα βουνά, κάτω. Κάνουμε βόλτες με τα πόρια. Μαγειρεύετε στο σπίτι σας Ολλανδικά ή έχετε μάθει και συνταγές από εδώ, από την Κρήτη? Ναι, από την Κρήτη. Βέβαια. Ναι. Εγώ μαγειρεύω. Τι μαγειρεύεις? Ποιο είναι το καλύτερο σου? Τι μαγειρεύεις καλά? Σπεσιαλιτέ. Κρητική όμως. Από την γυναίκα είναι Ινδονεζιακό φαγητό. Ινδονησιακό. Κόφατο, είναι πανόστιμο. Κριτικό, βρε, λέω. Την κριτική. Η κριτική τρελαίνονται με το Ινδονησιακό φαγητό. Οπότε δεν μαγειρεύει κριτικά. Κάνουμε παρέα στο σπίτι μας πολλές φορές. Αχ, ωραία. Ναι, θαυμάσια. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Να σας πούμε ότι το Λεύκομα παρουσιάζεται αύριο στο βιβλιοπωλείο Δοκιμάκης και μάλιστα όσοι θα βρεθείτε εκεί, να ξέρετε ότι θα συμμετέχετε σε μια πάρα πολύ ωραία κλήρωση, γιατί ο νικητής, που θα είναι ζευγάρι, θα κερδίσουν μια δωρεάν διαμονή για ένα Σαββατοκύριακο στην πολύ όμορφη Σούγια. Σωστό. Θα πάτε να επισκεφτείτε εδώ τους καλεσμένους μας. Σας λοιπόν, ευχαριστούμε οι πολύ. Οι εκδόσεις Μίστης μας έχουν δώσει 4 τέτοια λευκώματα. Αν κάποιοι από εσάς θέλετε να τα κερδίσετε, περιμένουμε τώρα το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη βιβλίο στο 19400, SMS μέσω κινητού τηλεφώνου. Σε λίγο θα μάθουμε τους νικητές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. When the buffalo cries.